Δημήτριος Καμπούρογλου Η διπλή γιορτή Την ίδια μέρα γιόρτασαν οι χριστιανοί τη λαμπρή τους και οι Τούρκοι τον παϊράμι τους. Έτσι έτυχε. Η γριά η εκκλησάρισα της σωτήρας, τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαβάτου, αφού έκαναν οι χριστιανοί ανάσταση και απόλυσε η εκκλησιά, κλείστηκε στο κελί της μέσα, διπλοαμπάρωσε την πορτίτσα της και έβαλε για καλό και για κακό από πίσω και το φορτσέρι της, γεμάτο μόλο της τον οικοκυριό, γιατί το τουρκικό ξεφάντωμα μπορούσε να ξεσπάσει πάνω της. Έξαφνα χτυπά τρεις φορές η πόρτα της. Τακ, τακ, τακ. Άλλε τρεις φορές χτύπησε και η καρδιά της εκκλησάρισας. «Αν είσαι χριστιανός», να σε πολυχρονάει ο μεγαλοδύναμος και αν είσαι Τούρκος πάλι καλωσόρισες. Άνοιξε γρήγορα γειτόνισσα και μη φοβάσαι, εγώ είμαι. Μπα, εσύ είσαι γειτόνισσα και τι γυρεύεις τέτοια ώρα. Η πορτίτσα του κελιού ανοίγει. Το κατάλευκο χούφταλο, η εκκλησάρισα, υποδέχεται το κατάμαυρο σκέλεθρο μια γριά αραπίνα φιλενάδα της που καθόταν μέσα σε ένα χάλασμα της γειτονιάς. Η πορτίτσα ξανά κλεισε. Η αραπίνα μιλά πρώτη. Ώρα που ησύχασε ο κόσμος όλος και οι χαροκόποι τραβήχτηκαν στα σπίτια τους, ήρθε και μένα η αράδα μου να γιορτάσω τον παϊράμι μου στο τρυπό σπιτό μου μέσα. Έκαμαν απλώσω πάνω σε κάτι πέτρες τα αποφάγια των αγάδων που είχα σε ένα χαρτί τυλιγμένα και τότε σε συλλογίστηκα ζάβαλη γειτόνισσα κλεισμένη κατά μόναχη στο κελί σου ξημερώνοντας η λαμπρίσα. Σε ψυχοπόνεσα τύλιξα πάλι τα αποφάγια και είπα μέσα μου «Κακόμοιροι χριστιανοί, σκλάβοι κι εσείς, σκλάβοι κι εμείς, πιο φτωχοί εμείς, μα πιο δυστυχισμένοι εσείς, γιατί γίνηκατε δούλοι στον ίδιο τον τόπο που μια φορά είσαστε αφεντικά. Ας πάω λοιπόν, είπα, να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη λαμπρή τη και εγώ τον παϊράμι μου. Ξεκίνησα κύρθα και ήρθα, κι ακούμπησε το μικρό της δέμα πάνω στο ξεχαρβαλωμένο τραπεζάκι του κελιού. Σηκώνεται τότε η εκκλησάρισα γελαστή και ψάχνει μέσα στην κασέλα της. Βγάζει ένα κόκκινο αυγό και το δίνει στην αραπίνα. Το παίρνει εκείνη με ευχαρίστηση μεγάλη. Σηκώνει το χέρι της και το παρατηρεί γύρω γύρω στο φως του λιχναριού με χαρά μικρού παιδιού και το θαυμάζει σαν κανένα σπάνιο και περίφημο πράγμα. Η γριά εκκλησάρισα έρχεται σιγά σιγά κάθεται κοντά της και έξαφνα κάνει τσακ μια και τη το σπάζει με το άλλο κόκκινο αυγό που είχε κρυμμένο στο άλλο της το χέρι ξεκαρδισμένη στα γέλια για το κατόρθωμά τη. Το κελί είναι μισοσκότινο. το λιχνάρι μόλις και φέγγει, ζυγώνουν κοντά κοντά, μάγουλο με μάγουλο τα δυο γεροντικά κεφάλια, κάτασπρο το ένα, κατάμαυρο το άλλο και φιλιούνται.